Μια εισαγωγή διαφορετική από τις άλλες, δεύτερη εισαγωγή. Λοιπόν, σήμερα όπως θα δείτε στο βίντεο βρήκα ψαράκια και τέλειωσα νωρίς. Ναι, λοιπόν και είπε η μηχανή, ρε φίλε, τι έγινε τόσο νωρίς, θα γυρίσουμε πίσω. Και όπως πάω να τη βάλω μπροστά, σπάει η ντίζα του γκάζιου. Λοιπόν, ευτυχώς είχα προλάβει, είχα τραβήξει τον αέρα. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου. Και ήρθα από το 45ο χιλιόμετρο μέχρι και τις στήλες Ολυμπίου Διός που εγκατέλειψε πνεύμα με πρώτη Δευτέρα και αμπραγιάρισμα φτάνοντας στα φανάρια για να μην σβήσει. Τι να λέμε. Και 2 χιλιόμετράκια από όσο είναι από τη στήλη Ολυμπίου 2, 1,5 περίπου χιλιόμετρο μέχρι το σπίτι, την έφερα περπατητή. Αλλά εντάξει, είπαμε, κολυμπήσαμε λίγο, περπατήσαμε και πήραμε και τον αέρα μας. Μέγιστη ταχύτητα επιστροφής 25 χιλιόμετρα. Πονάει ο κόλλος μου. Τέλος πάντων. Τέλος καλό, όλα καλά και αυτά μες στο παιχνίδι είναι. Γιατί υπάρχουν φίλοι που εύχονται τα καλά μου και φίλοι που εύχονται να πνιγώ. Αλλά εγώ δεν τους κάνω το χατήρι. Απολαύστε τη συνέχεια. Γεια σας για τώρα. Καλημέρα παιδιά. Πολύ ωραίος καιρός σήμερα. Έχει ένα βοριά τεσάρι, βόρειο-βορειοδυτικός, μία βροχή που έρχεται. Κατά παράξενο τρόπο, επειδή είναι βοριάς, δεν υπάρχει υγρασία. Λογικό είναι, ο νοτιάς δεν έχει την υγρασία, αλλά τα πάντα είναι μουσκεμένα από τη χθεσινή βροχή. Ένας γλάρος θα μου κάνει παρέα. Εντάξει, κι άλλοι γλάροι μέσα εκεί πετάνε, καλό σημάδι. Με παρουσία μικρόψαρων. Για να δούμε τι θα δούμε. Όπως λέω, εγώ θα πω και ό,τι βρω. Γιατί δεν είμαι ρατσιστής. Κάποιοι λένε πως τρως τους Γερμανούς, πως κάνεις το ένα που κάνεις το άλλο. Και εγώ θα πω το γνωστό και ό,τι βρω. Γεια σας για τώρα.
Thank you.
τα λέω εγώ, να μάθετε, όταν έχει φεγγάρι και έχει και καιρό, έχει ψάρια. Καλημέρα. Εδώ μέσα δεν έχει τίποτα. Ένας φίλος για να κάνει surf casting. Τα καλύτερα σου εύχομαι φίλε, αλλά εδώ μπροστά δυστυχώς δεν.